Σας καλωσορίζω στο σπίτι μου. Απόψε θα κάνουμε μια πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή. Κουλουράκια κανέλας. Είναι με λίγα υλικά, πανεύκολη συνταγή για τα παιδάκια σας, να έχετε φρέσκα για το καφεδάκι σας το πρωί. Είναι όλα, υπάρχουν τα υλικά όλα αυτά στο σπίτι μας, καθημερινά, έτσι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω ξανά στο σπίτι μου. Το live αυτό, τη συνταγή μου αυτή, θα τη δείτε και στην ομάδα Καταράκτης Ειδήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά και τον Κωνσταντίνο τον Μπουσδούκο, που μου έχει δώσει αυτό το βήμα στην ομάδα του, να κάνουμε αυτή τη στήλη μαγειρικής μαζί, που θα είναι προσιτή σε όλες τις νοικοκυρές και άντρες και γυναίκες, μάγειροι. Οπότε ξεκινάμε απόψε με τα κουλουράκια μας. Λοιπόν, η συνταγή μας είναι μισό ποτήρι φρεσκοστημένο πορτοκάλι, μισό ποτήρι ηλιέλαιο, μισό ποτήρι ζάχαρη κρυσταλλική. Τώρα, εάν θέλετε να το κάνετε πιο υγιεινό για τα παιδάκια σας, μπορείτε να βάλετε την καστανή τη ζάχαρη, που είναι ακατέργαστη, βέβαια είναι λίγο πιο ακριβή από την καστανή τη ζάχαρη, αλλά είναι πιο υγιεινή, έτσι. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει μισό κουταλάκι σόδα του φαγητού, μισό κουταλάκι baking powder και 1,5 κουταλάκι κανέλα. Λοιπόν, εγώ χρησιμοποιώ κανέλα και ηλάνης. Παλιά χρησιμοποιούσα μια πολύ ωραία κανέλα που μου ερχόταν από την Τουρκία βέβαια. Τώρα δεν τη βρίσκω πλέον λόγω του κορονοϊού, ούτε πάω ούτε έρχονται. Οπότε χρησιμοποίησα τις κεϊλάνες, αλλά οποιαδήποτε έχετε κανέλα στο σπίτι σας, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, εδώ έχω νεράκι, ζάχαρη, ένα κουταλάκι ζάχαρη διαλυμένο σε νεράκι με το πινελάκι μου και ζάχαρη κρυσταλλική. Το νεράκι και τη ζαχαρίτσα θα τα ρίψουμε από πάνω, τα κουλουράκια μας πριν ψηθούν. Και αλεύρι έχω για όλες τις χρήσεις, όσο πάρει η ζύμη μας, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μπήκατε, αν και αργά, να δείτε το live μου. Κάντε αυτά τα κουλουράκια, μπισκοτάκια και θα με θυμηθείτε. Είναι φοβερά, όποιος τα έχει φάει, τα έχει τρελαθεί. Οπότε μπορείτε να τα κάνετε από βραδείς, να τα έχετε την άλλη μέρα για τους αγαπημένους σας το πρωί. Με το καφεδάκι, με την παρεούλα, στα παιδάκια να τα βάλουμε στο σχολείο. Πολύ ωραία, οικονομικά και υγιεινά, έτσι, πάνω απ' όλα υγιεινά. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα βάλουμε πρώτα τα υγρά στοιχεία. Ζαχαρίτσα, είπαμε, μισό ποτήρι ζάχαρη. Λοιπόν, εδώ, μισό ποτήρι πορτοκάλι χυμό, έτσι. Μισό ποτήρι ηλιέλαιο. Είναι η μόνη συνταγή που βάζω ηλιέλαιο. Έτσι, δεν βάζουμε ελαιόλαδο στα κουλουράκια. Κατά τα άλλα, μαγειρεύω μόνο με ηλιέλαιο. Λοιπόν, και αρχίζουμε και βάζουμε τα στερεά μας. Ανακατεύουμε. Ελπίζω, στείλτε μου λίγο ένα μηνυματάκι αν βλέπετε. Αν μπορείτε να δείτε. Ανακατεύουμε και ξεκινάμε, ρίχνουμε τα στερεά στοιχεία, τα υλικά μας, έτσι. Εδώ έχω, είπαμε, μισό κουταλάκι σόδα του φαγητού, μισό κουταλάκι μπέικι και 1,5 κουταλάκι κανέλα. Αυτή η ζύμη, αυτά ακριβώς τα υλικά βγαίνουν σχεδόν 20 με 25 μπισκοτάκια. Μεσαίου μεγέθους, θα τα δείτε κιόλας. Λοιπόν, ενσωματώνουμε τα υλικά μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Κάντε αυτή τη συνταγή, κάνουμε κουλουράκια, κανέλας.
Βέβαια, σε όποιους δεν αρέσουν και τα κουλουράκια κανέλας, θα κάνουμε κάποια στιγμή. Γεια σου Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανθούλα μου, γεια σου. Εν μεταξύ, έχω πάρα πολύ καιρό να σε δω. Σε ευχαριστώ που μπήκες στο live μου. Αν δεν σας αρέσει τα κουλουράκια κανέλας, μια μέρα από αυτές, σε ευχαριστώ Ξανθούλα μου, σε ευχαριστώ. Θα κάνουμε κουλουράκια πορτοκαλιού, πολύ ωραία. Και θα κάνουμε και κουλουράκια αλμυρά. Τα αλμυρά μου αρέσουν πάρα πολύ, τρελαίνομαι. Θα πιάσουμε όλες τις γεύσεις, όλα τα γούστα. Οπότε, ενσωματώνουμε. Έτσι, λοιπόν. Έχουμε το αλευράκι μας. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσο αλευράκι θα βάλουμε. Θα το δούμε στα χέρια μας. Αν κολλάει στη ζύμη, θέλω να είναι μια μαλακή, απαλή, αλλά χωρίς να κολλάει στα χέρια μας, έτσι. Γι' αυτό και δεν φοράω γαντάκια, τα έχω πλύνει βέβαια. Γι' αυτό δεν φοράω γαντάκια, για να νιώσω τη ζύμη στα χέρια μου. Και όταν βέβαια κάνουμε συνταγή για το σπίτι μας, το κάνουμε με τα γυμνά μας χεράκια, τα κάνουμε για τους αγαπημένους μας. Βέβαια, στα εστιατόρια που δουλεύω, χρησιμοποιούμε πάντα γάντια, μάσκα και προστατευόμαστε. Στο MasterChef, πότε θα με δείτε. Λοιπόν, φέτος, να το εξηγήσω και αυτό έτσι, πριν προχωρήσω τη συνταγή. Το καλοκαίρι με δεχτήκανε, όπως και πέρσι. Από τότε ούτε φωνώ ούτε ακρόαση, δεν μου στείλαν ούτε μήνυμα, δεν με ειδοποιήσανε καν. Τα κάνανε βέβαια πάρα πολύ στενά φέτος, δεν ξέρω τι έγινε λόγω του κορονοϊού, δεν καλέσανε από γύρω περιοχές, δεν γνωρίζω. Οπότε φέτος δεν θα με δείτε στο MasterChef. Φέτος θα κάνουμε εμείς μαγειρική μεταξύ μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνταγή μας. Παίρνουμε ποτηράκι-ποτηράκι, λίγο-λίγο θα βάζουμε. Γεια σου Τάκη. Καλησπέρα. Θέλω να μου πείτε λίγο αν βλέπετε. Μπορείτε να δείτε. Να σηκώσω κιόλας λίγο. Εδώ. Έχω ενσωματώσει τα υγρά υλικά μου με την σόδα, με το μπέικινγκ και την κανελίτσα μας. Καλά, η μυρωδιά από την κανέλα είναι φοβερή. Και όταν θα τα ψήσετε, θα μυρίσει όλη η πολυκατοικία, όλη η γειτονιά. Δεν υπάρχει. Ξεκινάω να ρίχνω το αλευράκι μου. Ώσπου να ενσωματωθεί η ζύμη, θα χτυπάμε με το χτυπητήρι μας αυτό εδώ, έτσι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που μπήκατε τέτοια ώρα στο live μου. Λοιπόν, ρίχνουμε σιγά σιγά, ενσωματώνουμε σιγά σιγά. Και όταν θα δούμε ότι πλέον το εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας δεν γυρίζει, τότε θα βάλουμε τα χεράκια μας, έτσι. Μπορείτε τη συνταγή να την κάνετε και με τα παιδάκια σας. Τώρα που είναι τα παιδάκια στο σπίτι, μπορείτε να την κάνετε μαζί, έτσι με τους αγαπημένους σας. Και μην ξεχνάτε ότι η κανέλα. Γεια σου Κώστα μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνεις από την ομάδα σου. Λοιπόν, εκτός από την ομάδα Καταράκτης Ειδήσεων, τη συνταγή μου θα τη δείτε και στη δική μου την ομάδα Elsa's Cooking, έτσι. Και ό,τι απορίες έχετε, γεια σου Ελένη μου, γεια σου κορίτσι μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου Τώρα μου. Λοιπόν, έχω βάλει ήδη δύο ποτηράκια και αρχίζει σιγά σιγά το εργαλείο μου να δυσκολεύει. Οπότε θα αρχίσουμε σιγά σιγά να βάζουμε ένα χεράκι. Συνεχίζω, βάζω λίγο ακόμη. Μην φοβηθείτε τη ζύμη. Μην νομίζετε ότι δεν θα δέσει. Θα δέσει σιγά σιγά, θέλει υπομονή, θέλει αγάπη η συνταγή. Πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Και γιατί θα τα κάνεις για τους αγαπημένους σου, έτσι. Τα παιδάκια μας, τους δικούς μας ανθρώπους. Κάντε αυτή τη συνταγή και θα με θυμηθείτε. Είναι φοβερή. Μόνο που ανακατεύω τα υλικά, η μυρωδιά είναι φοβερή. Και η κανέλα είναι, το ξέρω ότι είναι πολύ υγιεινή, έτσι. Εσείς θα το γνωρίζετε. Τώρα όσοι δεν τους αρέσουν η κανέλα, δυστυχώς είναι κουλουράκια κανέλας, δεν μπορούμε να μην βάλουμε. Γεια σου Αλέξη μου. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τα χέρια μας. Γεια σου Μανώλη, γεια σου συνάδελφε. Ευχαριστώ που μπήκατε. Ξεκινάμε, βάζουμε το αλευράκι και ζυμώνουμε με τα χέρια μας. Παιδιά, ελπίζω να βλέπετε.
Γιατί τώρα βέβαια είναι λίγο δύσκολα έτσι, λόγω του κορονοϊού μας με το live. Ό,τι απορίες έχετε και θέλετε να ρωτήσετε, παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας. Και όσοι δούνε και το live την επόμενη μέρα. Γεια σου Μαράκι! Γεια σου Μαράκι μου! Κάνε τα κουλουράκια Μαράκι, θα μου θυμηθείς μετά. Για τα παιδάκια σου αύριο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αρχίζει και σφίγγει. Δεν τη θέλουμε πάρα πολύ σφιχτή τη ζύμη, έτσι. Αλλά και να μην κολλάει και στα χέρια μας. Θα ξαναπώ τα υλικά μία ακόμη φορά. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Άκη. Συνάδελφος από ό,τι ξέρω, ο Άκης. Φτιάχνουμε κουλουράκια κανέλας. Μπισκοτάκια. Λοιπόν, εύκολα, γρήγορα και πολύ νόστιμα. Λοιπόν, θα ξαναπώ τη συνταγή εγώ. Έχουμε μισό ποτήρι ηλιέλαιο. Μισό ποτήρι έχουμε. Γεια σου Μαράκι μου. Φιλιό μου, γεια σου. Να κάνεις τα κουλουράκια στην κόρη σου. Λοιπόν, έχουμε μισό ποτήρι ηλιέλαιο. Μισό ποτήρι έχουμε χυμό πορτοκαλιού. Έτσι, και μισό ποτήρι ζάχαρη κρυσταλλική. Τώρα, εάν θέλετε να μην το κάνετε με τη ζάχαρη την κρυσταλλική. Γεια σου Τάσο μου, γεια σου κουμπαρούλι μου. Έλα να φας κουλουράκια. Βέβαια ο κουμπάρος σου λείπει απόψε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, είπαμε, μισό κουταλάκι, συνεχίζω τη συνταγή, μισό κουταλάκι του γλυκού βάζουμε σόδα και μισό κουταλάκι βάζουμε baking powder και 1,5 κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Όπως βλέπετε αρχίζει η ζύμη μας και σφίγγει και θα συνεχίσω να τη ζυμώνω επάνω στο ξύλο της εργασίας μου εδώ. Για να το δείτε και πιο καλά. Μίνα μου, γεια σου, τι κάνεις? Βασιλική μου, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιάννα μου. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, ζυμώνουμε, έτσι. Βλέπετε ότι ακόμη στα χέρια μου κολλάει. Ενσωματώνουμε σιγά-σιγά. Βλέπετε τη ζύμη? Θέλω να μου πείτε λίγο. Βλέπετε πόσο μαλακή είναι και πόσο εύκολα ζυμώνεται. Καλά, η μυρωδιά της. Εντάξει. Και βάλαμε πάρα πολύ λίγα υλικά, έτσι. Με αυτά τα υλικά που σας έδωσα, θα βγουν σχεδόν 20 κουλουράκια, 20 με 25 κουλουράκια. Και θα σας δείξω τώρα και τον τρόπο που θα τα κάνετε. Πανεύκολα και γρήγορα, δεν χρειάζεται ούτε πολλά να έχετε. Εγώ το έχω βάλει ακριβώς εδώ μεταξύ το αλεύρι. Σχεδόν ήταν ποτήρι του κρασιού έχω. Θα το δείτε. Λοιπόν, αυτό έβαλα 4 από αυτά. Τώρα αναλόγως. Γεια σου αδερφούλα μου. Εννοείται Γιάννα μου. Ξέρεις Γιάννα ότι τα πρώτα κουλουράκια πάντα ο Ραφαήλ τα τρώει. Όχι μόνο κουλουράκια. Και ψωμάκια και τα πάντα. Ο δοκιμαστής μας, έτσι. Βλέπετε πόσο ωραία είναι η ζύμη μας. Θέλω να την κάνετε με τα χέρια σας, να τη νιώθετε τη ζύμη. Πόσο γυαλιστερή, πόσο όμορφη, πόσο μυρωδάτη είναι. Λοιπόν, Έλλη μου τι κάνεις, βγήκες από τα χιόνια, εγώ σήμερα, να ξέρεις, αύριο κανονικά. Λοιπόν, η ζύμη μας είναι έτοιμη, ένα λεπτάκι λίγο μόνο. Λοιπόν. Αν έχουμε χοντρό μπλάστη, λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο, συγγνώμη. Εγώ έχω αυτό το πλάστη. Τώρα, ό,τι έχει ο καθένας, μπορεί και με ψηλό, μπορείτε και με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ρίχνω αλευράκι στον πάγκο εργασίας μου. Θέλω να μου πείτε λίγο αν φαίνεται η ζύμη μου. Θέλω να δείτε ακριβώς τι κάνω. Λοιπόν, παίρνουμε το πλάστη. Έχω ρίξει αλευράκι κάτω, έτσι, και ανοίγω το ζυμαράκι μου.
Δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ χοντρό, ούτε πολύ ψηλό. Θα σας δείξω εγώ. Δεν είναι καθόλου, δηλαδή, και ένας που δεν έχει ξανακάνει κουλουράκια θα το κάνετε πολύ άνετα, παιδιά. Εύκολες, γρήγορες συνταγές, μαμαδίστικες για τα παιδάκια μας, για την οικογένειά μας, για τους φίλους μας. Λοιπόν, αυτή τη συνταγή, παιδιά, θα σας πω την αλήθεια. Μου την έχουν ζητήσει πάρα πολλά ζαχαροπλαστεία. Πάρα πολλά μαγαζιά που έχουν κουλουράκια. Βέβαια, τη διαφορά δεν την κάνει. Θα μου πείτε γιατί είμαστε δίνει στη συνταγή αυτή. Τη διαφορά. Τη λέει λίγο προς τα σένα να φαίνεται καλύτερα. Εδώ είμαι καλά. Φαίνεται η ζύμη. Ωραία. Λοιπόν, τη συνταγή σας τη δίνω, αλλά τη διαφορά την κάνει η κανέλα. Όταν έφερα κανέλα από την Τουρκία, τα κουλουράκια είχαν άλλη γεύση, πραγματικά. Όχι και τώρα ότι δεν θα έχουν, θα τα δοκιμάσετε και θα δείτε. Αλλά με την κανέλα από την Τουρκία ήταν άλλη γεύση. Η Ανατολή έχει άλλα υλικά, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι. Λοιπόν, η ζύμη μας τη βλέπετε, θέλω να μου πείτε λίγο αν φαίνεται. Δεν είναι πάρα ούτε χοντρή, εδώ θα σας τη δείξω κιόλας, φαίνεται. Ωραία. Ούτε χοντρή, ούτε ψηλή. Έτσι. Και την πάτε μόνοι σας όπου θέλετε. Δηλαδή, εγώ την κάνω σε τετράγωνο. Την κάνω τετράγωνο για να μπορώ να την κόψω. Αν δεν έχετε κουπάτ ή δεν έχετε τσέρκι, εγώ έχω ένα καπάκι. Από χυμό. Δεν ξέρω από τι είναι. Ένα λεπτάκι λίγο. Συγγνώμη λίγο. Ωραία. Λοιπόν, τη διαφορά την κάνει ο μάστορας, ναι Γιάννα, εντάξει, αλλά και τα πρώτα, τα υλικά μας είναι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε έτσι. Εγώ έχω ένα καπάκι, βέβαια, αλλά εσείς μπορείτε να την κάνετε, να το κάνετε με το κουπάτ, να το κάνετε και σχεδιάκι αν θέλετε. Με καρδούλες, με αστεράκια, με τα παιδάκια σας να δημιουργήσουν και αυτά. Μπορείτε να τα κάνετε και τα πλεξουδάκια, τα κλασικά τα πλεξουδάκια. Εγώ αν θα μπείτε, συγγνώμη, αν θα μπείτε να δείτε τη συνταγή μου αυτή στο Elsa's Cooking, τα κουλουράκια αυτά τα έχω σε πλεξουδάκια, πώς κάναμε παλιά. Φαίνεται Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημερώνετε. Λοιπόν, παίρνω αυτό το καπάκι, είναι ένα αποχυμό, ό,τι έχετε σε στρόγγυλο, έτσι, και ό,τι σχέδιο μπορείτε και θέλετε να τα κάνετε. Και ξεκινάω. Κόβω τα κουλουράκια μου, μπισκοτάκια. Τα βλέπετε? Αυτό εδώ θα γίνει το μπισκοτάκι. Συνεχίζουμε όλη τη ζύμη, προσπαθούμε να μην αφήσουμε κενά. Έτσι. Άσε και κενά να αφήσουμε, το υπόλοιπο το χρησιμοποιούμε. Δεν πετάμε τίποτα μέσα στις κουζίνες, παιδιά. Τίποτα δεν πετιούνται. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα μπισκοτάκια μας. Θα φουσκώσουνε, βέβαια δεν φουσκώνουν πάρα πολύ. Φουσκώνω όσο πρέπει για μπισκοτάκι, έτσι. Και συνεχίζω. Η πανεύκολη συνταγή δεν υπάρχει. Θα μυρίσει όλη η γειτονιά κανέλα και φρέσκα κουλουράκια. Θα ξαναπώ ακόμα μία φορά τη συνταγή και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα Καταράκτης Ειδήσεων που με φιλοξενεί στην ομάδα του, σε αυτή τη στήλη μαγειρικής. Μπορείτε να δείτε τη συνταγή μου και το live στο Elsa's Cooking, στην ειδική μου την ομάδα, στο προφίλ μου και στους καταράκτες ειδήσεων, έτσι. Στον αγαπημένο μου τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν έχετε κάποιες απορίες, θέλω να μου τις στείλετε. Σας βλέπω. Να απαντήσω τι θέλετε. Και προσεχώς θα κάνουμε κουλουράκια βανίλιας, που είναι τα αγαπημένα πολλών. Και κουλουράκια αλμυρά. Τα μπατόν σαλέμ που λέμε, αλλά εμείς τα λέμε κουλουράκια αλμυρά. Δεν θέλω να έχουμε ξένες λέξεις στις συνταγές μας. Κουλουράκια αλμυρά. Λοιπόν, βλέπετε τι έχω κάνει. Βλέπετε τα μπισκοτάκια μου, έχουν όλα το ίδιο μέγεθος. Αυτά. Λοιπόν, αυτό που μένει, γιατί θα μας μείνει οπωσδήποτε, το βλέπετε, το ξαναζυμώνουμε, γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γεια σου Κέτη μου, καλησπέρα. Καλωσορίσατε, ευχαριστώ παιδιά που κάθεστε τέτοια ώρα και βλέπετε το live μου.
Τα κουλουράκια θέλω να τα φτιάξετε, να μου τα ανεβάσετε στη σελίδα μου, όποια το φτιάξει. Τη συνταγή μου θέλω να τα ανεβάσει στη σελίδα μου. Έλσα Σκούκι, να το δούμε, έτσι. Πώς γίνανε. Λοιπόν, την ξαναζυμώνω τη ζύμη, τη βλέπετε. Δεν παθαίνει τίποτα. Είναι τόσο νόστιμα, τόσο μαλακή η ζύμη. Και ξανανοίγω, έτσι, ξανανοίγω αυτό το ίδιο. Δεν πετάμε τίποτα. Ώσπου θα γίνουν όλα στρόγγυλα τα κουλουράκια και δεν θα μείνει καθόλου ζυμαράκι, έτσι. Εύπλαστη, πολύ ωραία. Για να μην λέτε τίποτα άλλο, βλέπετε, έτσι. Ωραία. Και συνεχίζουμε πάλι την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή κόβουμε. Εδώ. Εδώ. Και συνεχίζουμε και το ίδιο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνουμε τίποτα. Βλέπετε, σε αυτό βγήκε 4 κουλουράκια. Και άλλα 2 θα βγουν σίγουρα. Οπότε, όπως βλέπετε, τα κουλουράκια μας είναι αυτά. Το μέγεθος είναι αυτό. Τα ψήνουμε στους 160 βαθμούς για σχεδόν 20 λεπτά. Τώρα θα σας δείξω τη διαδικασία που τα βάζουμε στο ταψάκι για να ψηθούν, έτσι. Έχω ένα ταψάκι με λαδόκουλα, εδώ. Θα τοποθετώ λίγο αραιά, γιατί φουσκώνουν αυτά, έτσι, να μην μας ενωθούν και χαλάσει και δεν μπορεί να δώσει την όθηση το κουλουράκι και θα ενωθεί και δεν θα είναι το σχηματάκι που έχουμε, έτσι. Εδώ. Θα τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο, εδώ, να έχουν λίγο κενό, έτσι, ώστε να φουσκώσουν. Λέει Γιάννα, μην πετάς τίποτα, τα τρώμε όλα εδώ, περιμένουμε. Εννοείται Γιάννα μου, δεν πετάμε τίποτα. Γενικά στις κουζίνες δεν πετάμε τίποτα. Παναγιώτη μου, μέσα είσαι. Γεια σου αγάπη μου, καλή υπηρεσία να έχεις. Λοιπόν, εδώ κατά αυτόν τον τρόπο, αν έχετε λαμαρίνα ταψάκι, δηλαδή πιο μεγάλο, αλαβιάστε στη σειρά, εγώ τώρα έχω αυτό το ταψάκι, έτσι. Τώρα, εδώ μέσα, όπως σας έχω πει και στην αρχή, έχω νεράκι με ζαχαρίτσα χτυπημένο, έτσι. Βλέπετε, είπε φέρε το μπροστά από την κάμερα, πιστεύω φαίνεται, ωραία. Λοιπόν, έχω νεράκι με ζαχαρίτσα και αλείβω τα κουλουράκια μου. Όλα καλά να ανοιχτούν. Αυτά τα κουλουράκια μπισκοτάκια είναι φοβερά, παιδιά, είναι φοβερά. Θα τα κάνετε και πιστέψτε με, και αυτός που δεν τρώει κανένα θα τα φάει. Και τώρα, έχουμε και αυτή τη ζαχαρίτσα όπως σας είπα. Λοιπόν, τη ρίχνουμε από πάνω. Ήδη έχουμε βάλει νεράκι με ζάχαρη, αλλά ρίχνουμε και από πάνω για να σταθεί με το νερό. Στέκεται. Τώρα αυτό είναι προαιρετικό, αν θέλετε βάζετε ζαχαρίτσα, έτσι. Αυτά. Λοιπόν, τα βάζουμε. Ευχαριστώ Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ. Θα τα βάλουμε στους 160, έτσι όπως τα βλέπετε. Θα τα βάλουμε στους 160 βαθμούς, σχεδόν 20 λεπτά, 25 θα τα δείτε, θα σας δείξω το χρώμα που θα πάρουν. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε με αυτή τη ζύμη έχω κάνει 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 κουλουράκια, έτσι. Αυτά βγαίνουν τα μπισκοτάκια. Δηλαδή με πολύ λίγα υλικά, νόστιμα μπισκοτάκια φρέσκα στο σπίτι μας. Λοιπόν, τα βάζουμε στο φούρνο. 160 βαθμούς για 20-25 λεπτά. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα και το τελικό μας αποτέλεσμα, τα κουλουράκια μας. Τα κουλουράκια μας είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, είναι τόσο τραγανά, είναι μπισκοτάκια. Έτσι. Κοιτάξτε το χρώμα που πήρε η ζαχαρίτσα. Λοιπόν, είναι φοβερά τα μπισκοτάκια. Κοιτάξτε πώς θυματίζονται, πόσο ωραία γίνονται. Και από μυρωδιά είναι φοβερά. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να τα κάνετε τα κουλουράκια, να τα δοκιμάσετε, να τα φάνε τα παιδάκια σας, τα μπισκοτάκια. Ένα tips που θέλω να σας πω για τα μπισκοτάκια μας αυτά, θα ανοίγετε 2 φορές το φούρνο, θα ανοίξετε, για να τα... Γεια σου Παρασκευή μου, φιλάκια!
Θα τα ρίξετε δύο φορές στο φούρνο να τα ελέγξετε. Μην φοβηθείτε αν πάρουν αυτό εδώ το χρώμα. Είναι το χρώμα της κανέλας. Δεν είναι καμένα. Γεια σου Δέσποινα, συμμαθητριούλα μου, τι κάνεις? Κάνουμε κουλουράκια κανέλας. Να τα κάνεις τα παιδάκια σου. Λοιπόν, αυτό το χρώμα θα πάρει το μπισκοτάκι. Βλέπετε πόσο ομοιόμορφο, πόσο ψημένο είναι. Είναι φοβερό. Θέλω να το δοκιμάσετε. Όποια το κάνει, θα κάνω και τσουρέκια, ναι. Θα κάνω και τσουρέκια. Όποια το κάνει, θέλω να το ανεβάσει στη σελίδα μου, Elsa's Cooking, ή στο προφίλ μου. Να δούμε πόσο είναι, τις άρεσαν, τους αρέσανε. Θέλω τα σχόλιά σας. Θέλω ακόμα μια φορά να δείτε τα κουλουράκια εδώ, πόσο ωραία και τραγανά έχουν γίνει. Δηλαδή είναι φοβερά. Τα βλέπετε. Με λίγα υλικά, φρέσκα, κουλουράκια για τα παιδάκια μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στο σπίτι μου, σας καλωσόρισα στο σπίτι μου. Το επόμενο live μου θα κάνουμε, πιστεύω πάλι κουλουράκια, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θέλω όμως, θέλω να συμμετέχετε, θέλω να μου γράψετε τι θέλετε να σας κάνω, ποια συνταγούλα θέλετε. Και κοιτάξτε αν θέλετε και από τις δικές μου, να τις ξανακάνουμε. Τα σχόλιά σας θέλω να τα δω, τι θέλετε να σας πω για τα κουλουράκια, αν θέλετε κάποια, να ρωτήσετε κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα του Κωνσταντίνου του Μπουζουτούκο, Καταράκτης Ειδήσεων, για τη στήλη που μου παρέχει μαγειρικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε απόψε εδώ μαζί μου, αν και αργά. Καληνύχτα και θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.